Εν μέσω αντιδράσεων, συζητήθηκε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων η εισήγηση του Δημάρχου Τάσου Βάμβουκα για τον καθορισμό της χρήσης του στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Από την έκταση των 53 στρεμμάτων του στρατοπέδου, τα 45 στρέμματα παραμένουν αδόμητα. Παρακαλώ, εκτός αν δεν το ακούσετε. Ο Δήμαρχος Χανίων πρότεινε από την έκταση των 53 στρεμμάτων τα 45, δηλαδή το 85% της έκτασης, να παραμείνουν αδόμητα ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου και τα υπόλοιπα 8 να δομηθούν για κοινοφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. Δηλαδή, στο αδόμητο τμήμα, ο χώρος να αξιοποιηθεί για ψυχαγωγικούς, περιβαλλοντικούς, αθλητικούς σκοπούς, ενώ στο δομημένο τμήμα προτείνεται ακόμη και η δημιουργία ευρυφωνηπιακού σταθμού. Παράλληλα, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός του στρατοπέδου, εκθεσιακά κέντρα αλλά και γωνιές ανακύκλωσης. Δεν είναι δηλαδή εμπορικές χρήσεις, είναι χρήσεις που θα είναι για το κοινό, για τον κόσμο των Χανίων, για τους επισκέπτες της πόλης μας. Οι χρήσεις τις οποίες προτείνουμε είναι περίπου οι χρήσεις που έχει εγκρίνει στο παρελθόν το Δημοτικό μας Συμβούλιο, δηλαδή να μπορεί να συνυπάρξει ο ελεύθερος χώρος και το πράσινο μαζί με την εκπαίδευση, μαζί με τον πολιτισμό, μαζί με κάποιες άλλες, με τον αθλητισμό φυσικά. Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων στην πλειοψηφία τους κατηγόρησαν τον Τάσο Βάμβουκα πως θέλει να μετατρέψει το στρατόπεδο Μαρκοπούλου σε έναν χώρο οικονομικής εκμετάλλευσης και τόνισαν πως δεν πρόκειται για παραχώρηση του στρατοπέδου, αλλά για ενοικίαση. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, με όλες αυτές τις χρήσεις και με όλο αυτόν τον τρόπο που παρουσιάζεται σήμερα, κατά εμάς, προσπαθείτε να έχετε το οικονομικό πλάνο. Θριαμβολογούμε μαζί με τους 4 βουλευτές μας, λέει, και τον πρωθυπουργό μας, που αποφάσισε να παραχωρήσει. Για ποια παραχώρηση μιλάμε τώρα? Μιλάμε για μία απόφαση που αφορά ενοικίαση. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ θετική την εξέλιξη όπου με πολιτική απόφαση αυτή τη στιγμή το στρατόπεδο Μαρκοπούλου μπορεί να παραχωρηθεί με τον τρόπο που θα παραχωρηθεί, με τον τρόπο που θα δοθεί για χρήση στο Δήμο Χανίων για 99 χρόνια. Θέλετε να βάλετε χρήσεις, θέλετε να βάλετε ένα οικονομικό κέντρο, να βάλετε οικονομικού κέντρου στην περιοχή. Και όχι καμία σχέση με αυτά που διεκδικούσε ο Χανιάτικος λαός και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Εσείς προσπαθείτε με κάθε τρόπο να προσαρμόσετε στην ουσία τη διεκδίκηση στα οικονομικά συμφέροντα του στρατού και των επιχειρηματιών. Στις συνεδρίες στο παρόν έδωσαν πολίτες αλλά και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δυτικής Κρήτης, Σπύρος Σοφιανός, υπογράμμισε. Θεωρούμε ότι ως αποδεκτή χρήση για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου το άρθρο 7 που αφορά και το αστικό πράσινο και τους ελεύθερους χώρους. Θεωρούμε δε εκεί μέσα ότι η χρήση που προβλέπονται για τα άναψη κτίρια, για ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, ότι καλύπτουν τις ανάγκες. Στο μόνο στο οποίο έχουμε βάλει και το έχουμε τονίσει και στις προτάσεις μας ένα αστερίσκο, που είναι εξαιρετικά σαφής, να δούμε τι θα γίνει με τον δρόμο, με την Αντωνιά του, που είναι κάτι εξαιρετικά κρίσιμο. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς διευθετούμε κυκλοφοριακά επίσης την πρόσβασή μας στο συγκεκριμένο χώρο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, Ζαχαρίας Χριστόπουλος, έθεσε τα δικά τους αιτήματα. Είναι λοιπόν ότι ο γενικός χαρακτηρισμός του να είναι αστικό πάρκο υπερτοπικού παύλα μητροπολιτικού χαρακτήρα, σημείο προορισμού και συνάντησης όλων των πολιτών αλλά και των επισκεπτών για άσκηση, ξεκούραση και αναψυχή μέσα στο πράσινο. Τα προτινόμενα 8 στρέμματα δόμησης μας φαίνονται υπερβολικά και δεν συμφωνούμε. Συμφωνούμε ως προς τη γενική κατηγορία χρήσεων. Να μην προσθέσετε νέα τσιμέντα στην πόλη και να παραμείνει πράσινο αποκλειστικά το στρατόπεδο, τόνισε ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Πολιτών για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Σε όλα τα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια έχουμε ομόφωνες αποφάσεις για το στρατόπεδο Μαρκοπούλου να γίνει πράσινο και το πολύ ένα σχολείο. Σημασία δεν έχει το περιτύλιγμα, κύριε Δήμαρχε, αλλά το περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Τσιμέντα και εκμετάλλευση. Εσύ τώρα την αξιοποίηση. Καλύτερα να μην γίνει τίποτα παρά χώρη εκμετάλλευση κοινού. Καλύτερα χώμα παρά τσιμέντα. Να σημειωθεί τέλος πως η εισήγηση του Δημάρχου Χανίων εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.